Ελλάδα. Ανώνυμη ποιήτρια, καλοκαίρι 2001, η πανσιόν, τα 14 μελτεμάκια. Ψέματα λένε οι νύχτες με φεγγάρι, φαντάσματα γεννούν μες στο μυαλό. Μα μην τρομάξεις αν σε συνεπάρει το ψέμα που σου μοιάζει αληθινό. Του φεγγαριού το ψέμα κρύβει αλήθειες που αν τις εμπιστευτείς και αφαιθείς, ας πούμε Ιούλη στις φεγγαρονύχτες, ίσως και εσύ να γίνεις ποιητής. Μια τέτοια νύχτα βγήκα στη βεράντα, λαμπιόνια φωσφορίζαν στη σειρά, του λιμανιού τα κέντρα όλα αγνάντια και η πλάκα επάνω αρχόντισα κυρά. Η περασμένη ώρα, συντροφιά μου, παιχνίδια των παιδιών μου στη σειρά. Από τις γύρω κάμαρες στα αυτιά μου, ροχαλιτά, κουβέντες και φιλιά. Στην άκρη της αυλής ένας νικάρης καθόταν και μεθούσε σιωπηλός. «Πώς να νιστάξεις», λέει, «με ένα φεγγάρι που όποιος δεν το βλέπει είναι τρελός». Του έβγαλε ένα κρύο μεζεδάκι. «Τι κάνετε, δεν πρέπει, ευχαριστώ». Ελιές, λιαστή ντομάτα, χταποδάκι, κρασάκι, ξεροσφύρι, είναι κακό. «Εμένα βλέπετε, έτσι είναι η δουλειά μου. Επάγγελμα, σπίτι νοικοκυρά. Δωμάτια με θέα στην καρδιά μου και στα τρελά αδαμάντινα νερά». «Αχ, τι όμορφη βραδιά απόψε κάνει, με το φεγγάρι κοσμοχαλασιά». Από το ξοκλήσι πέρα μου εφάνη πως μύρισε λιβάνι δημοσιά. Τον κοίταξα. Το βλέμμα του είχε κάτι αθώο και καχύποπτο μαζί. Στο δέρμα του λαμπύριζε το αλάτι, τα μάτια του φωτιά από το κρασί. Του λέω, «Πώς περνάτε στην Αθήνα?» Μου λέει, «Εγώ στον τύπο αρθρογραφώ, από το πρωί ως το βράδυ, κάθε μήνα, και μόνο τον Ιούλιο μεθώ». Του λέω, «Εμείς μεθάμε κάθε μέρα σε τούτο το νησί, είναι φυσικό. Χειμώνα, καλοκαίρι, είστε εδώ πέρα. Χειμώνα, πάντα πάμε στο χωριό». «Πού?» «Να, εκεί ψηλά που είναι τα φώτα και αστράφτει στο σκοτάδι μια εκκλησιά». Μα εκείνου το βλέμμα σαν και πρώτα κατρακυλούσε προς τη δημοσιά. Κουβέντα στην κουβέντα, προσπερνούσαν οι ώρες στη γεμισοφεγγαριά. Μιλήσαμε για μύθους που κρατούσαν από εποχές και χρόνια μακρινά. «Εσείς ο συγγραφεύς», του λέω, «αρμόζει να πείτε και να γράψετε για αυτά που μόνο του λαού το στόμα σώζει και μόνο ο Θεός τα κυβερνά». «Δείτε», μου λέει ξάφνου, «το ξοκλήσι πως λάμπει στο φεγγάρι το λευκό. Είναι σαν να ζητά να μας μιλήσει. Συγγνώμη, μάλλον φταίει το ποτό». «Καθόλου», του απαντώ. «Αυτό σημαίνει πως έχετε μια ξάστερη ψυχή. Η νύχτα απόψε θαύματα υφαίνει. Αλλά το θαύμα βλέπει μόνο όποιος μπορεί. Αν μείνουμε εδώ ως να φωτίσει, θα ζήσετε μια πλάνη οπτική. Θα δείτε να ανεβαίνουν στο ξοκλήσι ωραίοι 14 νεκροί. Πρώτα θα ανάψουν το κερί τους, μετά θα φιληθούν στα βρωτά και το χορό θα στήσουν στην αυλή του αυτά τα 14 παιδιά. Είναι τα τελευταία παλικάρια που εκτέλεσαν εδώ στην κατοχή. Στο Ιούλη τα ολόγιωμα φεγγάρια γυρνούν
εκεί που αφήσαν την ψυχή. Μη φοβηθείτε. Όποιος τα αντικρίζει, αλλάζει μια για πάντα τη ζωή του. Αρχίζει την καρδιά του πια να ορίζει και αντριωμένη γίνεται η ψυχή του. Ταράχτηκε. «Νομίζω το κρασάκι σας πήραξε λιγάκι και έχω ευθύνη. Ήσυχο βλέπω εγώ το εκκλησάκι και ήσυχο θαρώ θα παραμείνει». Ρίχνει κλεφτές ματιές προς το ξοκλήσι. «Δεν βλέπω εγώ κανέναν εκεί πέρα. Μόνο το φεγγάρι που τραβάει να δύσει. Μόνο αργά-αργά που φέγγει η μέρα». Μ' ακούει ξαφνικά να παίζει λύρα. Ξαναγυρνάει το βλέμμα, μαρμαρώνει. Αγόρια 14 μια γύρα χορεύουν πεντοζάλι. Ξημερώνει. Ο ύπνος είναι η μόνη εξοδός του. Στην πολυθρόνα γέρνει και βαραίνουν τα βλέφαρα και μέσα στον ηρώ του φεγγάρια 14 τον παίρνουν. Δωμάτια ενοικιαζόμενα με θέα, φεγγάρια και ξοκλήσια Ιουλίων, αγνάντια το λιμάνι, η προκυμαία και οι ορδές των προσεχόντων πλοίων. Ίσως φανεί του χρόνου ένας νικάρης να μην παίρνει τη ζωή της μετρητής, να μην μετράει με δόσεις το φεγγάρι και να γεννεί του Ιουλίου ο ποιητής.